Πόπι μου, καλησπέρα. Γεια σας, αγάπη μου, πώς είσαι? Είμαι μια χαρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Να υδρώσεις με τη φανέλα σήμερα. Ναι, πρέπει. Σε τι φάση της ζωής σου πετυχαίνουμε? Είμαι σε πολύ καλή φάση, φεύγω πάω Κρήτη. Θα πάω για δουλειά. Ετοιμάζω καινούργιο τραγούδι. Πόπι, ξέρω ότι κάνεις reality τη ζωή σου. Ετοιμάζεσαι. Η εταιρεία το θέλει πάρα πολύ. Να κάνω reality τη ζωή μου. Εγώ δεν έχω αποφασίσει ακόμα, δεν έχω καταλήξει εάν θα το κάνω ή όχι. Πιστεύεις πως υπάρχουν άτομα τα οποία ίσως δεν θέλουν να γίνει αυτό το reality? Εννοείται. Εννοείται. Από τη μεριά του συζύγου εννοείται ότι δεν θέλουν να ακουστούν πράγματα. Εδώ μου έχουν στείλει και εξώδικο να μην μιλάω για το όνομά του. Κάτι που δεν έχουν κανένα δικαίωμα, γιατί εγώ είμαι η νόμιμη σύζυγος. Έχω ένα παιδί μαζί του, οπότε δεν μπορεί να μου φημώσει κανείς το στόμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχω καταλήξει, δεν το συζητάω. Τηλεοπτικές προτάσεις έχουν γίνει? Κοίταξε, κατά καιρούς συζητάω με διάφορα σόου. Είχα συζητήσει και με το My Style Rocks, δεν προχώρησε όμως. Ενώ φαινόταν ότι ήταν πάρα πολύ θετική. Ως κριτική επιτροπή. Όχι, παιδί μου, ως διαγωνιζόμενη. Ναι. Ως διαγωνιζόμενη, ενώ φαινόταν θετικά, ας πούμε, μετά δεν συνέχισε. Υπάρχει καλλιτέχνης που δεν έχει συνεργαστεί και θα ήθελες πάρα πολύ να συνεργαστείς? Δέσποινα Μαντή, δεν έχω συνεργαστεί με την κοπέλα αυτή, ούτε με την Άννα Δύση. Θέλω να σε πάω σε μια πολύ ωραία τάκα που είπες πριν λίγες μέρες, ότι αν βγεις στην παραλία, βάζεις κάτω και 20. Πώς με βλέπεις εσύ, πώς έγινε αυτό? Σε βλέπω ότι όντως βάζεις κάτω 20. Πώς με βλέπεις? Σε βλέπω σούπερ. Σούπερ δεν είμαι, τούμπα. Είσαι σούπερ. Γι' αυτό σου λέω. Τα είπαμε τώρα σε στυλ, εντάξει, αστευόμενοι τα σώματα, δεν έχουν ηλικία. Στην προσωπική σου ζωή τώρα πώς είσαι? Είσαι ερωτευμένη, είσαι μόνη? Είμαι μόνη. Εγώ το επιλέγω βέβαια. Οι νέοι άντρες σε φλερτάρουνε? Βέβαια. Εννοείται αυτό. Μέσα στα social media είναι χαμός. Συνέχεια, ναι, οι περισσότεροι είναι μικροί αυτοί που με φλερτάρουν. Πόπι, θέλω να μου πεις, social media σου έχουν στείλει προκλητικές φωτογραφίες? Ναι, μου έχουν στείλει πολύ πονηρές. Πολύ πονηρές και μου έρχεται... Τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ και να το πω, ντρέπομαι. One night stand έχεις κάνει? Ποτέ. Είμαι εγκεφαλικό παιδί εγώ. Έχει τύχει την ώρα που τραγουδάς να σε φλερτάρει κάποιος κάτω, ο οποίος να συνοδεύεται? Αυτό είναι... Πώς το διαχειρίστηκες? Αυτό γίνεται συνέχεια. Πώς αυτό γίνεται συνέχεια, να έχει δίπλα του την κοπέλα ή τη συντροφό του ή τη σύζυγό του και να φλερτάρει την τραγουδίστρια. Αυτό γίνεται πολύ όμως. Κινητό έχεις ψάξει? Και έχω παρακολουθήσει κιόλας. Έχεις κάνει παρακολούθηση? Και έχω κάνει και παρακολούθηση. Με το αυτοκίνητο? Ήταν παράκριβο, αλλά εγώ παρακολούθησα το σταθερό στο σπίτι την ώρα που έλειπα. Βρήκες τίποτα? Εννοείται. Εννοείται, αν την βρήκα. Όπου σου είπε ο Ζε, όσου κοπάρα, όσου τσίσα τζου, όλου χαοτζαντζάι. Έχω λουλούδια, φανέρια. Θέλω να το υποστηρίξω, αλλά δεν ξέρω τις φιγούρες. Αλήθεια, πού είναι η υδρωμένη φανέλα? Βρε, είναι η στήλη έτσι τώρα. Υδρώσανε εσωτερικά. Κοίταξε να δεις. Η υδρωμένη φανέλα δεν είναι απαραίτητο ότι την υδρώνει τη φανέλα ο καλεσμένος του Ντρουμαλιά. Μπορεί να την υδρώνει ο Στέλιος. Το Στέλιο τον είδε, έκανε λίγο. Α, θα ανέβηκε. Αυτό το κάνω όλο. Περίμενε να δω κάτι, παιδί μου, ξέρω και φαίνεται κιόλα ότι γυμνάζεται η υποπή. Δηλαδή κάνει την γυμναστική, δεν μπορεί να διατηρηθεί έτσι. Εντάξει, τώρα έδωσε συνέντευξη, έλεγε τόσο ωραία πράγματα. Σου λέει ήθελα να κάτσει πιο ήρεμη τώρα υδρωμένη και εσύ. Αυτό ξέρει επίση γυναίκε και καλά έκανε. Να πάμε λίγο στο σύριαλ. Το reality. Εγώ τώρα σε αυτό είχα ακούσει, τώρα ή από την πλευρά του πρώην συζύγου ή από την ίδια, κάποια στιγμή το θέμα άλλο ήταν. Δεν διαφωνούσε κανείς με το reality ως reality, με το ότι δεν ήταν η ίδια αλήθεια που παρουσίαζε η Πόπι με την αλήθεια που ήθελε η οικογένεια να βγει προς τα έξω. Κάπου εκεί υπήρχε το θέμα. Δεν ξέρει η Πόπι.
Εντάξει, με τον βρε, έχει οικογένεια προφανώς όμως. Ξέρω, σου λέει ότι ξέρεις κάτι, επειδή είναι και οι δύο άμεσα ενδιαφερόμενοι και πρωταγωνιστές της σχέσης, σου λέει ότι αυτό που λέμε εμείς ως αλήθεια είναι διαφορετικό. Επειδή της είχα κάνει αρπαγή, όπως θυμάστε, και το είχαμε μιλήσει. Εκεί τα είχε πει τότε. Ναι, μπράβο. Το είχαμε μιλήσει και είχαμε ασχοληθεί με αυτό εκτενώς. Πρόσεχε να δεις τι γίνεται τώρα. Σου λέει εγώ, ακόμα και όταν έφυγε από τη ζωή ο σύζυγός μου, παρέμεινε. Ήμουνα, δεν είχε. Στα χαρτιά δεν είχε πάρει ποτέ διαζύγιο, Μέρη, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γι' αυτό το λόγο δεν θα πάρει ποτέ διαζύγιο. Οπότε είναι νόμιμη σύζυγος. Δηλαδή τα δικαιώματα τα έχει για να κάνει τη ζωή που θέλει, τη ζωή τη reality και τα λοιπά, η εταιρεία που την έχει προσεγγίσει. Είναι και ηθικό το κομμάτι. Ξέρεις, όταν κακά τα ψέματα και να θες να το κάνεις, να έχεις το δικαίωμα. Όταν έρχεται η οικογένεια και σου λέει κάτι, εγώ δεν θέλω και νιώθω άσχημα, είναι και ηθικό το κομμάτι. Ακόμα και νομικά να μπορείς κάπου θες και εσύ να τα βρεις λίγο. Δεν θες να πας απέναντι. Είναι πολύ άσχημο τώρα να φτάσει αυτό το σημείο, ρε παιδί μου. Να σα πω λίγο και κάτι. Όταν είναι αυτό που να συνεχίσω αυτό που έλεγα. Όταν είσαι σύζυγος, έχει φύγει από τη ζωή σου σύζυγός και θέλεις να κάνεις. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις για μένα. Είσαι ένας άνθρωπος που έχεις κάνει ένα παιδί με έναν άνθρωπο. Δεν μπορείς να σου ζητάνε να κάνεις ντοκιμαντέρ, reality τη ζωή σου και να μην βάλεις πολύ βασικά κομμάτια τη ζωή σου. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Τα έχουν ξαναβρει και νομίζω κιόλας. Να... Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που είναι ελεύθερη. Που είναι μια γυναίκα η οποία τη φλερτάρει. Όχι, είναι ελεύθερη, είναι ελεύθερη και ωραία, τη φλερτάρει ο κόσμος, είναι μέσα στη ζωή. Και ελεύθερη απόψη και ελεύθερο πνεύμα γενικότερα. Είναι πάρα πολύ ωραία που μου λέει. Να ευχαριστήσουμε και τον Big Healthy για τη φιλοξενία, γιατί ιδρώσα τη φανέλια. 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 Τη φανέλα. Ο Στέλιος, αλλά και η Πόπη Μαλιωτάκη, ομόρφωνε το πλάνο. Να τα πούμε και αυτά.